διαζύγιο ή μπορεί να υπάρξει, εντάξει ρε παιδί μου, μια κουβέντα είπαμε, κάντε και να λίγο υπομονή, να το ξανασκεφτούμε, ή θα έχουμε το διαζύγιο, γιατί ο πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός, λέει, θα ρωτήσω τον Πάνο, Πάνο είσαι μαζί ή όχι, έφυγες, ζητάω ψήφο εμπιστοσύνης. Σήμερα τι θα πει, με δεδομένο ότι χθες με την ιδιότητα του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Καμένος αποχαιρέτησε τους αρχηγούς των σωμάτων. Τι θα κάνετε σήμερα δηλαδή εσείς? Άρα όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης, κύριε Παπαδάκη, συντείνουν στο σημείο του διαζύγιου. Άλλωστε, η απόσυρση της εμπιστοσύνης μας στην κυβέρνηση δεν είναι κάτι που ακούγεται τώρα για πρώτη φορά. Ναι. Είχαμε δηλώσει στο παρελθόν, κατά κόδων, και έως και σήμερα αυτή είναι η θέση μας, την οποία ανεμένουμε, ότι εφόσον έρχεται η συμφωνία, εφόσον έρχεται, έτσι γιατί δεν ξέρω, πληροφορούμε και κάποιες εμπλοκές για την περαίωση της διαδικασίας. Εδώ είναι τα κουμπιά της. Μήπως πείτε δηλαδή να το αναβάλουμε λιγάκι, ρε παιδί μου, να δούμε τι θα γίνει και στα Σκόπια. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η εξής. Ναι. Ότι το μόνο πράγμα που έχει μπει ανάμεσά μας, προκειμένου να σταματήσουμε να είμαστε ο κυβερνητικός εταίρος σε αυτό το συγκυβερνητικό σχήμα, είναι το ονοματολογικό των Σκοπίων. Δεν είχαμε άλλο λόγο. Ναι, αλλά προσέξτε, προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα θολό σημείο. Άλλοτε έχετε πει μόλις έρθει η διαδικασία στη Βουλή. Άλλοτε τώρα λέτε από τώρα. Δηλαδή εμείς, μετά την ερώτηση του Πρωθυπουργού, είσαι μαζί μας Πάνο ή όχι? Εάν πει όχι, τελειώνει και η συνεργασία. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι σήμερα θα έχουμε την απάντηση εάν θα έχουμε βελούδινο ή όχι διαζύγιο μεταξύ ανεξαρτήτων Ελλήνων και ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα αναμετρηθούμε στη Βουλή όχι σε μαρμαρένια λόγια. Ναι. Εντάξει, πολιτισμένα. Σήμερα θα γίνει αυτό. Σήμερα θα γίνει. Δηλαδή η απάντηση την οποία περιμένει ο κύριος Τσίπρας είναι από τον Πάνο Καμένο. Πάνω τι γίνεται, μαζί ή χώρια? Και αν πει χώρια, μέσω Σαββατοκύριακο, Δευτέρα το πολύ, θα έχουμε την διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης. Ακούστε, αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα καθορίσει ο Πρωθυπουργός. Η δική μας στάση είναι δεδομένη. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, είπε. Εάν πείτε, εσείς σήμερα φεύγουμε. Εμείς, κύριε Παπαδάκη, φεύγουμε. Το εάν θα φύγουμε στις 10 η ώρα σήμερα, εάν θα φύγουμε που έχουμε ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία που αφορά την αναβάθμιση των F-16 τη Δευτέρα, είναι ένα θέμα το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν είναι μείζον. Πώς δεν είναι? Το μείζον είναι ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη, πάγια και δεν αλλάζει. Μέχρι την Τετάρτη θα έχετε φύγει. Ανάμεσά μας, είπα και παραλαμβάνω, έχει μπει το Σκοπιανό. Μάλιστα, μέχρι την Τετάρτη θα έχετε φύγει δηλαδή. Τώρα μου ζητάτε να σας πω εγώ την ημέρα για την οποία θα υλοποιηθεί. Σήμερα λοιπόν, σήμερα ή τις επόμενες μέρες φεύγετε. Εάν φύγετε και έρθει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός και ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, θα δώσετε εσείς ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση? Όχι, κύριε Παπαδάκη. Δεν θα δώσουμε, διότι τη στιγμή που η πολιτική μας πράξη δηλώνει ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη αποτροπής που μπορούμε να αποτρέψουμε την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, από τη μία μεριά, από την άλλη θα ήταν, αν μη τι άλλο, οξύμορο γι' αυτό το θέμα να δίναμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ψήφο εμπιστοσύνη. Σαφέστατος. Κάτι άλλο τώρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα που έχετε, υπάρχουν βουλευτές σας και στελέχοι σας, γιατί θα είναι διευρυμένοι. Θα είναι και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα είναι και υπουργοί, οι οποίοι δεν είναι βουλευτές. Θα τους ζητηθεί να αποφασίσουν με ποιους θα πάρουν και ποιους θα αφήσουν. Εάν λοιπόν ρωτηθεί, για παράδειγμα, ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, Θανάση, θα ψηφίσει τη συμφωνία και θα δώσει και ψήφο εμπιστοσύνης, τι θα του πείτε? Όπως το ποτάμι. Δεν μπαίνει θέμα κομματικής πειθαρχίας, λέει, στο ποτάμι. Ο καθένας που σας ψηφίσει ό,τι θέλει. Ο Αμοιράς δεν ψηφίζει, ψηφίζει ο Θοδωράκης. Εσείς τι θα κάνετε, θα τους διαγράψετε?
Εμείς δεν είμαστε διαλυμένο κόμμα όπως είναι το ποτάμι. Όπου πάει ο καθένας, φυτάει ο άνεμος. Λοιπόν, διαλυμένο κόμμα δεν είμαστε. Εσείς τι θα κάνετε. Μια πολιτική δύναμη εδρεωμένη πλην Παπαχριστόπουλου, ο οποίος ξεκαθάρισε τη θέση του. Όλοι οι άλλοι είμαστε συνεχείς με την κομματική δύναμη. Η κυρία Κουντουρά τι θα κάνει. Γιατί ακούσατε την κυρία Κουντουρά. Με συγχωρείτε. Εσάς δεν μπορώ να καταλάβω. Εσάς ρωτάω. Όσο και εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Κάνετε τέτοια δημοσιογραφική πληροφορία. Ακούσατε την κυρία Κουντουρά να πει κάτι αντίθετο. Γι' αυτό σας ρωτάω. Γι' αυτό ρωτάω σας. Πάντως ρώτησα την κυρία Χρυσοβελόνη. Η οποία και η κυρία Χρυσοβελόνη χτες εδώ μου είπε ότι ξέρεις κάτι. Αν μου πει ο Καμένος φύγει από το Υπουργείο, δεν θα φύγω. Γιατί δεν με έκανε υπουργό ο Καμένος. Εμένα υπουργό με έκανε ο Τσίπρας. Μόνο αν μου πει ο Τσίπρας θα φύγω. Τι θα της πείτε της Χρυσοβελόνη. Είσαι εκτός γραμμής, σε διαγράφω. Εσείς πιστεύετε ότι υπουργό την έκανε ο κύριος Τσίπρας χωρίς την κατάσταση. Μου σας λέω ότι μου είπε η Χρυσοβελόνη, σας λέω τώρα. Εντάξει, κυρία Χρυσοβελόνη, λέει αυτά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα θα τους διαγράψετε. Είναι ότι ο Πάνος ο Καμένος την έκανε υπουργό. Θα τους διαγράψετε. Έτσι. Θα τους διαγράψετε. Θα ακούστε, είμαι αναρμόδιος για να διαγράφω και να δέχομαι οποιασδήποτε μεταγραφές, το αντίθετο της διαγραφής. Έτσι, είμαι αναρμόδιος. Αυτή είναι η αρμοδιότητα του Προέδρου των Αναξαρτών Ελλήνων, όχι δική μου, εκ τούτου δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πάντως, για να κλείσουμε, εσείς λέτε ότι ή σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο ή αντιμεθαύριο θα άρετε την εμπιστοσύνη σας από την κυβέρνηση, χωρίζετε τα τσανάκια σας. Είναι έτσι. Αυτό το λέμε ότι θα το κάνουμε. Αλλά μη μου βάζετε να προσδιορίσω το χρονικό σημείο αν θα είναι σήμερα. Είναι αύριο, και μετά, λίγο πονηρό όμως. Προσέξτε τώρα γιατί είναι και λίγο πονηρό αυτό το θέμα. Γιατί θα σας πούνε ότι να κοίταξε να δεις τώρα κάνουν κολοτούμπα. Είπα να πάρουν χρόνο. Προθεσμία ή θέλουν να δώσουν το χρόνο στην κυβέρνηση ή στημένο είναι το παιχνίδι. Σας λέω τι χρόνο να δώσουμε, τι στημένο, ξεκάθαροι είμαστε. Μάλιστα. Ζητάει ο Πρωθυπουργός ψήφο εμπιστοσύνης, δεν την δίνουμε. Χωρίς ψήφο εμπιστοσύνης δεν περνάει η συμφωνία των Πρεσπών. Τη σημαίνει έολη και αλίμονο στον επόμενο Πρωθυπουργό που θα κληθεί να τη διαχειριστεί, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Να το πούμε και αυτό. Μάλιστα, και εμείς θα έχουμε πράξει το πολιτικό μας καθήκον μέσα από μια πολιτική εθνικά υπερήφανη και υπεύθυνη, διότι θα έχουμε εμποδίσει τη συμφωνία να ακυρωθεί από τη Βουλή. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Αυτό είναι το εγχείρημά μας. Σας ευχαριστώ κύριε Κατσίκη, σας ευχαριστώ. Επιστρέφουμε. Πάνω και κύριε Στούπο, έκανα μια προσπάθεια να δω, να ανοιχνεύσω τις προθέσεις. Δεν είναι πιο κατάλληλος ο κύριος Κατσίκης. Δεν ήθελα να παρέμβω γιατί μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως άλλη διαφορά. Αλλά λέω το εξής. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει και εδώ. Ο κύριος Κατσίκης γενικά με το θέμα της γνώμης των βουλευτών και των δημοσιογράφων πολύ περισσότερο έχει ένα θέμα. Έχει κάνει αγωγή στην Αυγή ο κύριος Κατσίκης προπολών μηνών για αρθρογραφία κοσμιότατη. Και ακόμα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση. Θα έλεγα λοιπόν στον κύριο Κατσίκη ότι η υπεράσπιση της γνώμης, της όποιας γνώμης, πολύ περισσότερο για τους βουλευτές και τους δημοσιογράφους, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Και η θεσμική αταξία και προβληματική κατάσταση που έχουν διαμορφώσει αυτή τη στιγμή και στην κυβέρνηση. Για να μιλάμε σοβαρά τώρα και με απόλυτη κριτική διάθεση, το λέω αυτό, ως δημοσιογράφος. Νομίζω ότι τα προβλήματα που δημιουργεί η στάση, γιατί και χτες μίλησε ο κύριος Κατσίκης και του απάντησε, αν θυμάμαι καλά, και η κυρία Σβίγκου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπαίνω τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Λέω πώς εκφράζεται ο κύριος Κατσίκης. Πρόσεξτε τι είπε τώρα. Θα το δούμε, θα ξανασυζητήσουμε. Λες και δεν είναι γνωστά τα θεσμικά ζητήματα. Συγγνώμη, Γιώργο, είπε και κάτι ακόμα. Ότι θα ψηφίσουμε πρώτα τα εξοπλιστικά. Ναι, αυτή είναι άλλη θεσμική αταξία τώρα. Γιατί έγινε προχτές η διαδικασία στην Βουλή. Στην Ολομέλεια. Δηλαδή θα ψηφίσουν τα εξοπλιστικά, τα αντισταθμιστικά, τα 230 εκατομμύρια δολάρια. Τα οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση. Είναι μήτρα. Είναι μήτρα διαφθοράς και μίζα. Ναι, ναι, δεν το λέτε ολόκληρο όμως. Κύριε Καλαμπερίδη, είστε προσεκτικός. Για θυμηθείτε. Δημήτρη, απλώς θα έλεγα. Τέλειωσε για να μιλήσω. Δεν κατάλαβες όμως κάτι, το πότε θα γίνει αυτό. Η αποχώρηση των βουλευτών, των υπουργών του ΑΝΕΛ, έχω την εντύπωση θα γίνει μόλις θα ψηφιστεί τα εξοπλιστικά προγράμματα. Γι' αυτό τα έφερε εσπεσμένος και μάλιστα πριν από την Επιτροπή. Και βεβαίως οι υπουργοί, και δεν ξέρουμε πώς θα ακολουθήσουν. Χρυσοβελόνη δεν φεύγει. Κόκαλης θα φύγει.
Ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Η Κουντουρά δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Ακόμα δεν έχει γίνει προχθές η κοινοβουλευτική ομάδα του. Σήμερα έτσι. Προσέξτε όμως κάτι εδώ. Επειδή όσοι μας βλέπουν δεν τα παρακολουθούν έτσι. Επιτρέψτε μου, κύριε Καλεντερίδη. Συγγνώμη, κύριε Στούπα, αυτά που συμβαίνουν πραγματικά θυμίζουν μπανανία. Δεν είναι χώρα του 21ου αιώνα να συζητούνται τέτοιο... Αυτά που συμβαίνουν στη Βρετανία, κύριε Καλεντερίδη, με μονοκομματική ουσιαστικά κυβέρνηση, με ένα τεράστιο θέμα για την Ευρώπη και τους Βρετανούς, είναι μπανανία για τη Βρετανία. Όχι. Το Brexit δηλαδή. Πρόκειται περί μπανανίας. Είναι ανέκδοτο. Πρόκειται περί τεραστίων πολιτικών αντιθέσεων, οικονομικών αντιθέσεων. Χτες πήγε ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας εκεί, και το... είπε δημοσίως ότι και η Ιαπωνία ως ισχυρός παράγον της παγκόσμιας οικονομίας ενδιαφέρεται για συντεταγμένη αποχώρηση της Βρετανίας και εδώ, άλλα πολλά. Για στιγμή όμως, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί έλεγα κάτι το οποίο δεν ολοκλήρωσε. Μια στιγμή. Πριν πάμε στην αποτύπωση, λέω λοιπόν, η κομματική πολιτική τρικυμία που έχει το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν μπορεί να γίνει παρατεταμένη τρικυμία θεσμική και δημοκρατική και κυβερνητική. Και είναι προφανές ότι το ερώτημα, προπολού έπρεπε να έχει απαντηθεί. Προπολού έπρεπε να έχει απαντηθεί. Και ο κύριος Καμένος, ιδεδιασμένη... Το τελειώνει ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε με, εξηγήστε κάτι σε όσους μας βλέπουν. Ναι, βεβαίως, το ζήτησε. Αλλά κοιτάξτε. Τι άλλο εγώ να κάνει. Πιστεύω ότι εσείς προσωπικά, κύριε Στούπα, αν είστε στη θέση του Τσίπρα, του λέγατε και Πανούλη μου τέλος. Φεύγεις. Αυτό το άλλα να λέει ο Κατσίκης, άλλα να λέει ο ένας, άλλα να λέει ο άλλος. Ανεκδοτολογικά χαρακτηριστικά. Εγώ δεν είμαι στη θέση τώρα του κύριου Τσίπρα. Τώρα ακούσατε τον κύριο Κατσίκη και πολλές φορές σας πω και την κριτική στην τροπολογία. Περιμένω να ψηφίσετε την τροπολογία. Θα δούμε τι θα γίνει. Όχι, ακούστε με λίγο. Το ραντεβού σήμερα είναι συγκεκριμένο. Το έθεσε πεντακάθαρα στη συνέντευξή του προχθές ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως. Παράταση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και προσέξτε με κάτι. Όχι. Η περιπλοκή. Λοιπόν, εγώ περιμένω. Πάνω μια στιγμή, να τελειώσω το εξής. Η περιπλοκή με τα εξοπλιστικά όμως, από τον κύριο Καμένο πρωτίστως δημιουργήθηκε και ευτυχώς μέσα στη Βουλή μαζεύτηκε, γιατί υποχρεώθηκε να γίνει συνεδρίαση σήμερα της Επιτροπής Εξοπλιστικών και Εξωτερικών και Άμυνας και μετά θα πάει στην Ολομέλεια τη Δευτέρα. Η τροπολογία πήγε να περάσει μια ώρα. Υπάρχει το εξής. Επειδή αυτή τη στιγμή κοιτάζει και η Ανέλ, προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτικά με όποιο τρόπο μπορούν.